Να σταθώ κυρίως σε αυτά που είπες για τον πρόεδρο α, Τραμπ. Α, Τραμπ. Okay. τον πρόεδρο Τραμπ, βεβαίως. Πρώην, πρόεδρο. Πρώην πρόεδρος Τραμπ, βεβαίως, αλλά τον έφαγε τάκι, τον έφαγε. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχουν πέσει πάνω του τα συμφέροντα. Ναι, ξέρεις, Καταγγέλει συμφέροντα όλο αυτό τον καιρό. Ναι, δηλαδή, ναι. Και ξέρεις ποιος άλλος καταγγέλει Ένας... συμφέροντα. Για πες, για πες. Εδώ, στο εσωτερικό της Ελλάδας. Και όλα αυτά τα Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά μην κάνω λάθος. Ναι, είναι ο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο καταγγέλει συμφέροντα, έχει προβλήματα, έχει θέματα αυτή τη στιγμή ισοκομματικά πολύ μεγάλα. Και, θες να το και μαζί του όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί του, α δεν ξέρω. Α, δεν το γνωρίζω αν μαζί του έχει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν ξέρω. Πάντω μπήκαν στο κόπο καμιά 87 συγκεκριμένα που είναι παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Πρόσεξε, δεν ξέρω όταν θα γυρίσει από τις τι ΗΠΑ ο Στέφανο Κασελάκη. Τι θα βρει πίσω του και yeah. αν το κόμμα θα είναι δικό του. Ναι. Ε, και αυτά δεν τα λέω εγώ. Ε, είναι το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σημαντικό μεταστελέ. Προφανώ, ναι. Και αν το πιάσουμε. Ειδικά μετά την ανάρτηση που έκανε από τι ΗΠΑ υπόνοιες για μαύρα χρήματα, για, μαύρα χρήματα, για, για, για συμφέροντα, χάος και για συμφέροντα, για πολλά βέβαια. άλλα πράγματα. Και βέβαια η συνέχεια ήταν με την Αυγή. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να Α, Θα σου πω όμω μετά την Αυγή, το ψέξα λίγο. Ναι, ναι σου μετά. Να σου πω εγώ ορισμένα πράγματα για να το πιάσουμε έτσι από την αρχή και για του uh, τηλεθεατέ, τι έχει συμβεί από χθε. Έτσι, είχαμε 87 βουλευτέ και στελέχη του κόμματο. Μία επιστολή ουσιαστικά συνυπογράφουν προ τα όργανα του κόμματο, μέσω τη οποία uh, ζητούν και λένε ότι τα μέλη και οι φίλοι του κόμματο πρέπει να πάρουν τι τελικέ αποφάσει. Πώ, με ένα εσωκομματικό ουσιαστικά δημοψήφισμα. Αυτό διαμείνουν προ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια επιστολή, λοιπόν, λένε πως είναι πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα ε, η συνεργασία των προοδευτικών ε, δυνάμεων. Λένε ότι απαιτείται μια συντεταγμένη συζήτηση ε, για το εκλογικό αποτέλεσμα και για τι πρωτοβουλίε που πρέπει να αναλυφθούν μετά από αυτό. Ε, αναφέρονται στο κλείσιμο τη Αυγή, στο λουκέτο, στο καθημερινό φίλο τη Αυγή, για να ακριβολογούμε. Και ε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνονται να παίρνουν τέτοιε κρίσιμε αποφάσει για την αριστερά εν μια και μόνο από τον αρχηγό του κόμματο. Εγώ τι δεν έχω καταλάβει. Ναι. έχω καταλάβει καταρχήν όλα όσα είπε. Ότι γενικώ υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ευθεία αμφισβήτηση ευθεία. του κυρίου Κασελάκη. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ποιο θα είναι το περιεχόμενο του εσωκοματικού δημοψηφίσματος, γιατί δεν το λένε. Λοιπόν, να σου πω για να το... Ναι, για γιατί και εγώ αυτό το έψαξα και το συζητούσα τι, ποια είναι τα θέματα που έχουν, για να το πιάσουμε από εκεί, γιατί προφανώς ναι. αυτό θα είναι και το περιεχόμενο. Απουσία εσωκομματικής συζήτηση ένα για το, για το αποτέλεσμα. Μεστό. Έγινε μία τη ε, της ομάδα. Ε, κοινοβουλευτικής ε, 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 ομάδας. Διάβασα καλά ότι κυρία κ. Βασίλη είπε, νομίζω στο άξιον, έξι μήνες δεν έχει συνεδριάσει κανένα όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία πήγε ο κύριο Κασελάκη, μίλησε, μίλησε και, έφυγε. και, έφυγε. Γιατί είχε συνέντευξη. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Ναι. Δεν, είναι, ναι. ε, δεν εδόθηκε ο λόγο σε κανέναν. Ε, Δεύτερο θέμα που θέλουν να συζητήσουν σίγουρα, τα περί μαύρου χρήματο. Έχει ε, τάκι σηκωθεί, υπάρξει, έχει υπάρξει θύελα αντιδράσεων ναι. και στο εσωτερικό του κόμματο και, στο, και από τα υπόλοιπα στελέχη των υπόλοιπων κομμάτων. Ε, το Λουκέτο Τι στο Ιντερνετ. μαύρο χρήμα. Η παραδοχή από ένα ανώτατο στέλεχο ότι διακινείται μαύρο χρήμα Σωστά. σε όλα τα κόμματα, άρα ναι, στο βέβαια. βέβαια. Λοιπόν, το Λουκέτο από την άλλη μεριά, στο ημερήσιο φύλλο ε, τη Αυγή. Όλα αυτά λοιπόν πυροδότησαν την επίσπευση, έτσι αν θέλεις, ε, του, της σύνταξη του κειμένου ε, αυτού. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχει ένα νόημα αυτό, να δούμε τακί και κάποιες αντιδράσεις που έχουμε συλλέξει mm -hmm. ε, και από το εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους. Περίμενε, πρέπει τι θέλω να μου πει ναι. Να μου πεις, αν στα ονόματα των 87 Σωστά, θα περάσουμε, ναι. ε, είναι και άνθρωποι που έχουν με κάποιο τρόπο και Αναφορε. κάποια σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ε, είναι πρόσωπα κλειδιά όλα για του εσωκομματικού συσχετισμού. Ε, υπάρχει όλη η προεδρική, η παλιά προεδρική φρουρά του Αλέξη Τσίπρα εκεί. Δηλαδή, θα δει ονόματα όπω ο Αλέκο Φλαμπουράρη, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιώργο Βασιλιάδη, ο Χρήστο Πίρτζη, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, ο κύριο Γιάννη Ραγκούση, Θανάση Θοχαρόπουλο, Κώστα Ζαχαριάδη και άλλοι. Επίση. Ε, και από την άλλη μεριά. Από στο, στο και ήταν κάποιοι ε, που έχουν... Εφτά βουλευτές, πράγμα ναι. που είναι θέμα για τον ναι. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν πέντε, αν υποτεθεί ότι πέντε εξ αυτών ε, φεύγουν, αποχωρούν, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το ρόλο της αξιωματικής ναι. αντιπολίτευσης. Πένει το Πασόκο. Αλλά ε, να σου πω επίσης ότι υπάρχουν και άλλα για, τους καλού, για, για αυτούς που γνωρίζουν καλά τα εσωκομματικά του κόμματο, ε, Έχει προξενήσει μια ανησυχία ε, Στου υποστηρικτέ του κ. Κασελάκη, ότι ανάμεσα σε όλου αυτού βρίσκονται ε, και στελέχη που έχουν άμεση αναφορά στον Νίκο Παπά. Mm -hmm. Ε, ο κύριο Γιάννη Μουζάλα, η Ελένη Σιμεωνίδου, ο Νίκο Καρανταλιών, η Αναστασία Σαπουνά και βεβαίω υπάρχουν και ορισμένοι που ανήκουν που έχουν στηρίξει τον Στέβανο Κασαλάκη, όπω είναι η πρώην βουλευτή Ελένη Αβελωνίδου, ε, υποψήφοι ευρωβουλευτέ στι τελευταίε ευρωεκλογέ, όπω η κυρία Τζέννη Αρσένη. Δηλαδή, καταλαβαίνει mm. ότι δεν είναι πλέον από έναν ε, μόνο χώρο mm. τα στελέχη αυτά, είναι από όλου ε, του mm. χώρου. Ε, αν... Αλλά στο ξαναλέω, δεν έχω καταλάβει την. Τι θα ζητάει το δημοψήφισμα, Ποιο θα είναι το διακύβευμα, δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και πώ θα πορευθούμε, και αν θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο τη κεντροαριστερά και όλα αυτά, αλλά νομίζω κανεί δεν το περιγράφει ακριβώ Ακριβώς Ακριβώ και αναλυτικά, όχι. Αυτό που έχει προξενήσει πάρα πολύ μεγάλε αντιδράσει, πέραν του μαύρου χρήματο, mm. είναι τάκι ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και το μανιφέστο mm. mm. του mm. Κ. κ. Κασελάκη. Το πόσο οραματίζομαι εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με τι αποφάσει που έλαβε μόνο του. Ουσιαστικά το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση θα αφορά τι, εάν το κόμμα είναι δικό σου ή δικό μου. Αυτή θα είναι η συζήτηση στην πραγματικότητα. Και ο κύριο Κασελάκη δείχνει ότι είναι δικό του. Ναι, Dante, ουσιαστικά και είχαμε και κάποιες πηγές αμέσως μετά το, την επιστολή, αφού γνωστοποιήθηκε η επιστολή αυτή, βγήκανε από την Κουμουνδούρου ορισμένες πηγέ πηγές και είπαν ότι όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες, ότι ο κ. Κασελάκης δεν φοβήθηκε ποτέ τον διάλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει σχολίασαν το γιατί τέτοια σπουδή, εν πάση περιπτώσει, αφού είχαμε πει έτσι κι αλλιώ ότι θα, γίνει, θα συγκληθούν τα όργανα στις 4 και στις 7 Ιουλίου. Το μέσο τη άλλη εβδομάδα είναι η πολιτική γραμματεία. Επτά ηλίου πρέπει να είναι Σαββατοκύριακο. Και, και Κυριακή πρέπει σωστά. να είναι. είναι η, η, το διευρυμένο όργανο που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Ακριβώ. Για να πάρουν το λόγο όλοι, να συζητήσουν. Ε, εντάξει, ε, καταλαβαίνει ότι έχουν θορυβηθεί. Έχει, έχει, θορυβηθεί και το περιβάλλον του κ. Κασελάκη πλέον. Ε, ε, είναι τα πράγματα δύσκολα. Πω, κατά, κατά, τη γνώμη μου, η θριαλίδα για τον κ. Κασελάκη και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει, είναι Όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με το Ίδρυμα Τσίπρα Εφίλοι. και με την κινητοποίηση που υπάρχει σε μεγάλο αριθμό στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της κεντροαριστεράς ε. και ο φόβος του ότι θα μείνει στην άκρη. Ήταν αυτό ε. που προκάλεσε και την ανάρτησή του από τις ΗΠΑ. Έτσι με μια μανιφέσεις. σχετική διασύνη. Το μανιφέστο αυτό του κ. Κασελάκη είναι ο συνδυασμό πραγμάτων τάκη. Δηλαδή είναι ότι τον κατηγορούν ανοιχτά πλέον ξεκάθαρα. Ε, για ε, Ουσιαστικά ότι έχει τη δική του ατζέντα, ότι θέλει να μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα καθαρά δικό του κόμμα, ότι γι' αυτό το λόγο προέβη στι απολύσει, ότι γι' αυτό το λόγο ε, ουσιαστικά προχώρησε στο κλείσιμο τη ε, αυγή μόνο του, ε, ότι γι' αυτό καταγγέλει, γιατί είναι ευθείε τώρα αυτέ βολέ προ τον Αλέξη Τσίπρα και προ την περίοδο mm. του Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπετε γιατί... ότι ο Αλέξη Τσίπρα με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει βάλει μπρο το, το rebranding <laughs> Τσίπρα. Και κανεί δεν μπορεί <laughs> να καταλάβει κιόλα που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, τον Αλεξίπρα, κανείς δεν μπορεί ε, να καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο Στέφανος Κασελάκης Δηλαδή από τη μία μεριά και για όλη αυτή τη συζήτηση σε σχέση με την κεντροαριστερά Από τη μία μεριά δηλαδή στη μία συνέντευξη βγαίνει και λέει ότι εγώ ευχαρίστως θα βγω μπροστά και για υποψήφιος ε, Αν χρειαστεί αυτού του νέου φορέα. Την άλλη μεριά λέει ότι δεν είναι ότι συμφέροντα και κύκλοι έχει καταγγείλει συμφέροντα, τα οποία συστημικά συμφέροντα, τα οποία έχουν ανοίξει ε, έχει αυτή τη συζήτηση. Και να σου θυμίσω και ότι είχε πει παλιότερα ότι ο Αλέξη Τσίπρα μου είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για την κέντρο αριστερά. Ναι. Έχει πει παλιότερα ότι όταν γίνει ο πρωθυπουργό δεν θα κάνω υπουργό τον Τσίπρα, θα τον χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Ναι. Τέλο πάντων, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντω, νομίζω σε ένα έχει δίκιο. Αν τα νούμερα που έδωσε για τις 375.000 που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ χθες για να κλείσει ο Ιούνιος και να πληρωθούν υποχρεώσεις για τα κομματικά μέσα μας ενημέρωση, ενημέρωσης, είδα ότι είναι 200.000 το μήνα η αυγή και 176.000 το μήνα είναι ο, το, το, κόκκινος, το κόκκινο. Ε, ναι. Δηλαδή είναι 376.000. Ξέρεις τι μας βγάζει αυτό. 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ξέρεις Και πώ είναι, σύνια. η επιχορήγηση ενό κόμματο ναι, ναι. στο 17,8%. 4 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Δεν έχει... δηλαδή ναι. από τι ανελαστικέ δαπάνε των κομματικών μέσων ενημέρωση, από το σύνολο τη επιδότηση που παίρνει από τον προπολογισμό Σαν ένα κόμμα του 17,8% ΣΥΡΙΖΑ, υπολείπεται ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω πώ βγαίνει αυτό και, και, και πώ λειτουργεί. Ε, επειδή έχει απόλυτο δίκιο, και επειδή είναι και ένα ερώτημα που έχω θέσει και εγώ σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εδώ στην εκπομπή μα, ε, γνωρίζουν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρό οικονομικό θέμα. Το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτό που του ενοχλεί πολύ είναι ο τρόπο που παίρνονται οι αποφάσει. Δηλαδή, ναι. είναι σαν να έχει αυτό μου λένε. Και εκτό uh, του αέρα, ότι είναι σαν να έχει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, mm -hmm. ο οποίο κινείται ω CEO, ω ένα τεχνοκράτη και έχει προβεί ε, σε, σε, ε, σε αποφάσει συγκεκριμένε, απολύσει, mm -hmm. ε, κλεισίματα και τα σχετικά. Και ότι εν πάση περιπτώσει τα κόμματα δεν μπορούν να, δι, να, 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 να τα διοικήσει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ ξαναγυρίζω και επειδή έχω πάνω από 30 χρόνια σε έντυπα, mm -hmm. σαν διευθυντικό στέλεχο, έχοντα κάνει προπολογισμού, έχοντα διαχειριστεί χειριστεί τα οικονομικά, πρέπει να σου πω, υπολόγισα με το κόστος της αυγής σε μηνιαία βάση, αυτά δηλαδή τα 200 χιλιάρικα, αντιστοιχούν σε 16 ευρώ κόστος αναπολιθέν φύλλο. Ναι. Κάθε φύλλο δηλαδή που πουλιέται 1 ευρώ, μπαίνει μέσα 15 ευρώ για κάθε πολυθέν φύλλο. Έχει 16 ευρώ το κόστος φύλλου, ε, δεν ξέρω πόσο. Είναι βιώσιμο. Βέβαια, σταμάτησε να είναι ημερήσια η έκδοση. Αλλά μέχρι χθε αυτό ήταν το κόστο. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο και πώ μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι, ε, όχι, έχει δίκιο. Οικονομικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει Ζήτησε από όλου. Δίνουν, νομίζω, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ χίλια ευρώ το μήνα. Mm. Από την αποζημίωση. Ζήτησε έκτακτη εμ, δωρεά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιο έβαλε το ανώτερο ποσό που προβλέπει ο νόμο σαν δωρεά. Προς το 20 χιλιάδες. Και ζητάει είτε να δανείσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δώσετε ένα Και είτε να κάνετε δωρεά, ένα από τα δύο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, σου θυμίζω, η ιστορία της Αυγής έχει μεγάλη, ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε μια προσπάθεια που έγινε, νομίζω ότι είναι τρία χρόνια τώρα, τέσσερα χρόνια τώρα, που προσκλήθηκαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, 60.000 μέλη ήταν τότε, να όσοι μπορούν εξ αυτών να κάνουν μια ετήσια συνδρομή στην Αυγή. Ναι. Και είχαν υπολογίσει ότι αν από τι 60.000 ένα 20% το έκανε, η εφημερίδα θα ήταν βιώσιμη. Ναι. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ναι. Ε, μα εντάξει, είναι γνωστά τα θέματα αυτά τα οικονομικά. Υπάρχουν... Και σου θυμίζω ίστα... ότι έχει κλείσει και το left, έτσι, ναι, ναι, το site. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και το, το, θέμα είναι οι εργαζόμενοι, έτσι, δηλαδή πέραν όλων των άλλων. Ασφαλώς άντων. είναι οι Είναι και οι εργαζόμενοι τι ακριβώ θα γίνουν. Βέβαια στην Κουμουντούρου διαμηνύουν έτσι ότι... Ε, θα Πάνε οι άνθρωποι ότι θα εργαστούν στο κυριακάτοικο ναι. φύλλο και, και στο site. Πάντω δε, οικονομικά δεν βγαίνει. Αν είναι τα νούμερα έτσι όπως ναι. τα ο κ. Κασελάκης, 376.000 το μήνα δεν βγαίνει. Δε βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο τη οικονομικής παίρνει 4 εκατομμύρια. Ναι. Τα κόστη είναι 5 εκατομμύρια μόνο για τα μέσα ενημέρωση. Και δεν ξέρω και τι νόημα έχουν τα κομματικά μέσα ενημέρωση το 2024 Πάντως, με 100... εκατοντάδε πηγέ. Αυτά τα στοιχεία θα είχε νόημα έτσι να. Τα έχουν στο διαδίκτυο. Γιατί θέλω να σου πω και το τελευταίο για τον ΣΥΡΙΖΑ Για να κλείσουμε. Έχει ξεκινήσει ένα uh, πόλεμο, αν θέλει, και στο διαδίκτυο. Αλλά στήριξη προ τον uh, Στέφανο Κασελάκη. Ναι, Πολύ υπογράψτε λογαριασμή. για να μην πειράξετε. Ακριβώ. Συγκεντρώνονται λοιπόν υπογραφέ αυτή τη στιγμή στο Twitter. Κάνα δύο uh, χιλιάδε κάνει μαζευθυνήσει. Βεβαίω. 2.500 υπογραφέ. Ήσουν yeah. μέσα. Όχι, εγώ δεν ήμουν προσωπικά. Uh, αλλά ναι, uh, παρακολουθούσα όλο το βράδυ την εξέλιξη των πραγμάτων. Γνωστοί λογαριασμοί, Περιπτώσει, ναι. α, που στηρίζουν την Εινικού Μουνδούρου. Ε, έχουν προβεί σε αυτή την κίνηση προκειμένου να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη. Επίση, στον ίδιο αγώνα μπήκε και ο αδερφό του κ. Κασελάκη, ο κ. Τέλειο Κασελάκη. Έκανε ε, μια ανάρτηση, λέει. Έκανε ε? μια ανάρτηση, η οποία λέει Στέφανο, γράφει στο, στο Twitter και λέει Στέφανο, θέλω διαφάνεια για κανένα συμφέρον στην επιβίωση του κόμματο. Έτσι, ώστε να υπηρετούμε το συμφέρον τη βάση και όχι των λίγων. Και από κάτω έχει 87, ανω Α, τελεία. Θέλουμε συμφέροντα, διαπλοκή και μαύρο χρήμα. Έτσι άλλωστε κάνουν όλα τα μεγάλα κόμματα. Άρα. Την ξέρει τη συνέχεια. Τη το... συνέχεια την ξέρει. Ναι. <laughs> ναι. Την έσβησε. Την Την ενάρτηση. Ε, εντάξει. <laughs>